Ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα η διανομή των τροφίμων στις πολυτεκνείς οικογένειες με το λάδι που έμεινε να διανεμηθεί. Τα τρόφιμα έχει πριν τις γιορτές που τα είχαμε παραλάβει. Εμείς σαν Ένωση Πολυτέκνων στείλαμε σε όλο τον κόσμο, πήραμε τηλέφωνα, μηνύματα. Ήρθανε, πήρανε αυτά που δικαιούνταν αρχικά, τα μακαρόνια, τη φέτα και το κασέρι. Ήρθε αργότερα και η γραβιέρα, τους πήραμε, ήρθαν, τα πήραν. Σήμερα μιλούσαμε τους υπεύθυνους της Νομαρχίας στην Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μας είπαν ότι την Πέμπτη, την προσεκή Πέμπτη, θα έρθουν και τα λάδια. Οπότε από την Παρασκευή μπορεί ο κόσμος να έρχεται να πάρει τα λάδια του. Βέβαια, εμείς στην ορεινή περιοχή τα πηγαίνουμε και οι ίδιοι μας, για να μην κατεβαίνει όλος εκείνος ο όγκος εδώ πέρα. Σε ένα φορτηγάκι πάνω τα πάμε και τα μοιράζουμε στους δικαιούχους, βάζουν τις υπογραφές που τα παραλαμβάνουν. Δεν λειτουργούμε καλά. Απλώς ο κόσμος που δεν είναι στην ορεινή περιοχή, είναι στον νομό Ξάνθης και στην παιδινή περιοχή, να ξέρει ότι από την Παρασκευή μπορεί να έρθει να πάρει τα λάδια που δικαιούται να πάρει. Οπότε λοιπόν και με αυτό τελειώνουν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα όσον αφορά τα τρόφιμα που θα δοθούν, που δόθηκαν. Ναι, όσον αφορά τα λάδια, μας είπαν για την Πέμπτη ότι θα έρθουν. Υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία αμφισβητείται, δεν έχει ακουστεί κάτι, μήπως έρθουν και τα ρύζια, γιατί πριν μερικές μέρες, αρκετές μέρες πριν, είχε έρθει ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι παρατείνεται μέχρι τις 13 Δευτέρου ή διανομικά από τόσο. Οπότε το δικό μου το μυαλό πάει μήπως έχουν σκοπό να δώσουν και το ρύζι. Πάντως το τελεσίδικο είναι με τα λάδια για την Πέμπτη ότι έρχονται και από εκεί και πέρα περιμένουμε, αν έρθουν και το ρύζι του Φλεβάρι που έχουν δώσει την παράταση, να δοθεί και το ρύζι, κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν έρθει κάποιο επίσημο έγγραφο. Απλώς το επίσημο έγγραφο που ήρθε είναι ότι μέχρι τις 13 Δευτέρου παρατείνεται η διανομή. Βέβαια, μπορεί η διανομή των ειδών να συνεχίζεται, ωστόσο αυτή τη χρονιά οι δικαιούχοι περιορίστηκαν κατά πολύ, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια είναι πολύ χαμηλά. Οι οικογένειες, το έχω ξαναπεί, λοιπόν, έχει κοπεί το 55% από το εισοδηματικό κριτήριο, το εισοδηματικό όριο που έχει κάθε οικογένεια. Δηλαδή, πέρυσι ενώ ήταν το ατομικό εισόδημα στις 12.000, το ατομικό, φέτος είναι στις 7.200. Δηλαδή ένα αντρόγινο το οποίο τα παιδιά το έχουν μεγαλώσει πρέπει να έχει 1700, μέχρι 1700 για να δικαιούται να πάρει τρόφιμα. 1700 και ένα για να έχει κόβεται. Δηλαδή διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σύγκριση με πέρυσι, 12.000 το ατομικό ως το συντοματικό κριτήριο που ήταν. Ενώ φέτος σας λέω ότι στο δικό μας το σύλλογο εδώ με τα στοιχεία που έχουν είναι ότι το 55% τους έχουν κόψει και είναι αμαρτία. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση αντί να διευρύνει τις κοινωνικές δομές και παροχές, περιορίζει ακόμη περισσότερο τους δικαιούχους των υπηρεσιών σε βάρος φυσικά της ίδιας της κοινωνίας. Έστω και έτσι όμως, η βοήθεια που δίνεται στις πολυτεκνικές οικογένειες είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.